για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στον κλάδο των εργαζομένων των ΔΟΗ του νομού Ροδόπης, πραγματοποιήθηκε τακτική γενική συνέλευση με σκοπό να συζητηθούν. Μετά τη δημιουργία της ΑΔΕ, δεν ξέρω ποιοι το γνωρίζουν, από 1η-1η του 2017, εις πράξεις και γενικά οι εφορίες και η ΕΔΕ ανήκουν στην ανεξάρτητη αρχή. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ήταν μνημονιακή υποχρέωση η δημιουργία της και έχουν ανακύψει πολλά προβλήματα μετά την έναρξη λειτουργίας της. Και αυτά θα συζητήσουμε τώρα και θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Υπάρχει ίσως ο κόσμος και οι επαγγελματίες κυρίως έχουν δει το τελευταίο διάστημα μια πληθώρα ελέγχων. Είναι στους στόχους που θέτει η ΑΔΕ. Εμείς ανεφοριακοί θα κοιτάξουμε να διασφαλίσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα από άποψη υπεροριών, από άποψη καταστρατήγησης των δικαιωμάτων μας. Βασικό πρόβλημα που διέπει τους εργαζομένους είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι οποίοι ευελπιστούν να αλλάξει η κατάσταση, ειδικότερα μετά το πέρασμα της χώρας σε μεταμνημονιακό καθεστώς. Είμαστε λίγα μέλη, 51 αυτή τη στιγμή. Και είναι ένα άλλο θέμα που θα συζητήσουμε, η υποστελέχωση των υπηρεσιών μας. Να φανταστείτε ότι πριν από 8-9 χρόνια ήμασταν 110 μέλη. Οπότε έχουμε μειωθεί πάνω από 50-60%. Ελπίζουμε, γιατί υπήρχαν μνημονιακές υποχρεώσεις που απαγόρευαν την πρόσληψη προσωπικού. Ελπίζουμε αυτό τώρα να ξεπεραστεί. Γιατί αυτό έχει επιπτώσεις στους συναδέλφους που εργάζονται υπεροριακά, που μπορεί να δουλεύουν και 10-15 ώρες. Αυτό απαιτείται άμεση πρόσληψη προσωπικού. Η κυρία Μητανούδη εξήγησε ότι ένας λόγος για τον οποίο τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο πρέπει να τεθούν στο τραπέζι της συζήτησης είναι ότι υπάρχει η εντολή από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να συνεχιστούν οι έλεγχοι, γεγονός που δεν μπορεί να γίνει με το υπάρχον προσωπικό. Εμείς πάντα, σαν εργαζόμενοι, είμαστε υπέρ των του δίκαιου φορολογικού συστήματος, το προτείνουμε συνέχεια. Βέβαια, λόγω και των περιστάσεων, αυτό δεν έχει ακουστεί. Οι έλεγχοι που είπατε που είχαν σχέση με τις μνημονικές υποχρεώσεις της χώρας θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και πώς γίνεται αυτό με δεδομένο ότι δεν έχετε προσωπικό? Από ό,τι βλέπουμε από τις εξαγγελίες της ΑΔΕ και το προγραμματισμό, ναι, ακόμα και με μεγαλύτερη ένταση. Γι' αυτό είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε αυτά, ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις, γιατί με το υπάρχον προσωπικό αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να βγει.